Κύριε Τσουκαράκη, ευχαριστούμε πολύ. Ένας άνθρωπος που παλεύει πολλά χρόνια για τα μισθολογικά και για τα δικαιώματα των στρατιωτικών. Πρέπει να το πω. Εμείς είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα και το φωνάξαμε γιατί έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, αυτό του Υπουργείου Οικονομικών, που αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Και όσοι είστε μέσα στο στράτευμα, σε ένοπλες δυνάμεις, στην πολεμική αεροπορία, στο ναυτικό κτλ., πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Τα αλλάζει τα δεδομένα, ερωτηματικό. Και κατά πόσο τα αλλάζει. Άλλα του είχαν πει, λέει, αλλά γίνονται, έτσι δεν είναι, κύριο Τσουκαράκη? Έτσι είναι. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Να διορθώσω, επίτιμες πλέον, πρόεδρος, έτσι έχω απαστρατευτεί. Η πολιτεία με αποστάτησε. Για εμάς είστε πρόεδρος τώρα, επίτιμος, εντάξει, για το λόγω του συνδικαλισμού. Μια φορά πάντα πρόεδρος. Λόγω του συνδικαλισμού, βέβαια, με αποστάτησε, αλλά τέλος πάντων. Αλλάζει τα δεδομένα προς το θετικό, προς το αρνητικό. Αυτό, κατά τη δικιά μας εκτίμηση, μάλλον κατά την εκτίμηση των ενεργεία στρατιωτικών, των στρατιωτικών, έτσι, γιατί έρχονται, θα γίνουν και απόστατοι και αυτό πιάνει και τη σύνταξη, είναι προς το αρνητικό. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από την πολιτική που ακολουθάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γενικά για τους εργαζόμενους, όχι μόνο για τους στρατιωτικούς, γενικά για τους εργαζόμενους. Είναι μια πολιτική σφιχτή, να μην δώσω, γιατί έχω κόστος. Για να καταλαβαίνουν και ο κόσμος που μας βλέπει, να δείχνουμε τις κάρτες για να μας εξηγείτε ποια είναι αυτή η αλλαγή που θα γίνει. Προσπαθώ να το συνδυάσω με τη γενική πολιτική των μισθών που ακολουθεί η κυβέρνηση και, αν θέλετε, διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες. Προς τους εργαζόμενους, γενικά προς εργαζόμενους και ειδικότερα προς τους στρατιωτικούς. Άρα έχουν τους εθελοντές μακράς θητείας. Κατατέθηκε λοιπόν ένα νομοσχέδιο. Ναι, μπήκαν, είναι ένα θεσμό που μπήκε, γιατί η στρατιωτική είναι ένα συνοθήλευμα θεσμών, δεν είναι μόνο οι παραγωγικές σχολές. Κάθε φορά που έχω ανάγκες στο στράτευμα, σε προσωπικό, παίρνω από διαγωνισμούς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπήκαν το 85 όσο πλήττες πενταετούς υποχρέωσης. Mm-hmm. Εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, μέχρι που καταλήξανε κάποια στιγμή και γίνανε εθελοντές μακράς θητείας. Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση, έτσι, πρωθυπουργός. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ακόμα και ο εισηγητής του προηγούμενου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τους ονομάσανε μακράς διαρκείας. Λες και είναι ένα γάλα που έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό το λέω, έτσι είναι σημειολογικό γιατί το λέω, γιατί για να καταδείξω ότι ειδικά αυτός ο θεσμός έχει υποστεί και έχει απαξιωθεί τόσο πολύ από τις διαχρονικά πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της χώρας, που δεν υπάρχει εξήγηση. Τώρα, εδώ αυτοί πήραν τον βαθμό του ανθυπολογαγού το 19, σωστά. Το 19 λοιπόν με την. Αλλά δεν αναβαθμίστηκαν μισθολογικά, δεν πήραν την αύξηση, πήραν μόνο τον βαθμό. Όχι. Είναι ένα παγκόσμιο, ένα ευρωπαϊκό, ένα ελληνικό, μια ελληνική πρωτοτυπία. Από το 19 πήραν ένα βαθμό. Είναι σαν να λέμε, δεν ξέρω το εσά μια αντιστοιχία, πώς μπορεί να είναι δημοσιογραφικά, ένα βαθμό παραπάνω και να συνεχίζετε να πληρώνεστε μέχρι και σήμερα που μιλάμε με το προηγούμενο. Περίπου. Πόσα παίρνουν, αν θα δείτε ένας αντιπασπιστής στα 31 χρόνια είναι 2009, μεικτά, έτσι για να, μεικτά. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, μεικτά. Πόσα τους δίνει τώρα, σαν ανθυπολογαγούς με το καινούριο μισθολόγιο, δέστε τον μπροστά σας. Τώρα θα πάρουν 2009. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί μπερδευτήκαμε τώρα. Τώρα λέει θα πάρουν ακόμα ένα βαθμό του υπολοχαγού. Οι ανθυπολοχαγοί θα πάνε υπολοχαγοί, σωστά. Μισό λεπτό. Ναι. Έρχονται το 19 λοιπόν και για να τους πει πόσο σας αγαπάμε εσάς τους εθελοντές μακράς διαρκείας η πολιτεία, είπε θα σας δώσω ένα βαθμό παραπάνω. Ένα αστεράκι. Ναι. Ένα αστεράκι για όσους έχουν πάει στο στρατό, έτσι. Αυτό ήταν, καταρχήν ήταν αίτημα από το 2010. Έτσι. Δεν ήταν καινούριο που έγινε το 19. Ήταν ένα αίτημα που ορίμαζε μέχρι να γίνει το 19. Από το 2010 το παλεύαμε αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν το 19 η πολιτεία και λέει: OK, πάρτε το. Με το πάρτε το, όλοι προσδοκούσαν ότι θα πάρουν και μισθολογικά. Και δεν παίρνουν το βαθμό. Από το 19 λοιπόν μέχρι το 23 παίρνανε το προηγούμενο. Έρχεται λοιπόν η νυν κυβέρνηση και λέει: αυτό λοιπόν που σας τάξαμε. Ναι. Γιατί τάξιμο ήταν, ομοιρία ήταν από το 19 μέχρι το 23, ήταν σε ομοιρία αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας το δώσουμε. Χαρές, παλαμάκια, το ένα τάλο από κάτω, άντε επιτέλους να τα δούμε αυτά τα λεφτά και στην τσεπούλα μας να πάρουμε κάτι παραπάνω. Η ίδια κυβέρνηση που λέει θα σας τα δώσουμε, λέει θα σας κάνουμε και ένα δωράκι, να σας βάλουμε και ένα βαθμό παραπάνω. Σας δώσω πολλά. Δύο αστεράκια. Λένε, ουάου, λοιπόν τώρα θα πάρουμε και τα μισθολογικά που μας αναλογούν στο υπολογαγού. Δέστε το. Παίρνουνε, όχι. Λοιπόν, παραμένουν λοιπόν σε ομοιρία, θεωρούμε ότι θα παραμένουν σε ομοιρία. Από 1η-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 
καταρχήν χάνουν ένα βαθμό. Κατανοητό αυτό. Θα χάσουν ένα βαθμό. Άλλα τόσα λεφτά από αυτά που τους δώσανε, που τους οφείλανε. Δεν είναι κάτι χαριστικό.
Πάρτε τα γιατί σας αγαπάμε. Τι ωραία παιδιά που είσαστε. Με έκανε σε αθυπολογαγό από το 19. Γιατί με πληρώνει το 22. Γιατί με πληρώνει το 22, ακριβώς ό,τι έκανε με το προηγούμενο νομοσχέδιο, έτσι. Αυτό δεν ήταν μια εκκρεμότητα από το 17. Το μισθολόγιο ήταν από το 17. Το μισθολόγιο ήταν από το 17. Έπρεπε τότε να υπολογιστεί. Τότε όμως δεν είχαν γίνει αντιπολογαγή, γίνανε το 19. Οπότε σου λέει ο νομοθέτης του 17, πού ήξερα τι θα κάνω δύο χρόνια αυτό μετά. Δεν έχει βαθμό. Κατανοητό. Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν. Το 19 όμως που το κάνανε, αυτό κάνανε που το κάνανε. Άλλαξε και το μισθολογικό. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι. Το ίδιο πράγμα λέμε και τώρα. Πώς. Ένα κατοστάρικο. Όχι βέβαια. Πόσο θα δουν στη τσέπη τους. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Πόσο θα δουνε. Και λέμε τώρα, αφού το κάνετε που το κάνει του υπολογαγού, γιατί δεν κάνετε και το μισθολογικό του υπολογαγού. Πάλι σε ομοιρία. Ποια είναι η ομοιρία. Ψηφίστε με. Και από μία πρώτη του 24 θα σας το δώσω. Μα τι λέτε ρε παλικάριά. Πού τα είδατε γραμμένα αυτά δηλαδή. Πάμε και στην άλλη κατηγορία. Οπλίτες βραχίας ανακατάταξης. Πρόκειται για οπλίτες με θητεία 3 ετών με δυνατότητα παράτασης συν 3 έτη. Σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένας θεσμός, ο οπλίτης βραχίας ανακατάταξης. Τι είναι αυτή, είναι οι συμβασιούχοι. Mm-hmm. 3 χρόνια έλεγε ο νόμος, συν 3 χρόνια αν οι ανάγκες είναι αιτίες για να μπορούμε να σε κρατήσουμε έτσι. Εντάξει, για 6 χρόνια ένας Έλληνας πολίτης, ένας άνεργος σου λέει θα βρω ένα παραθυράκι, θα μπω, θα δουλέψω για 6 χρόνια, κάτι θα γίνει. Το προηγούμενο πόσο νόμος, παίρνουν αυτοί? 1.300 τόσο μεικτά. 1.300 μεικτά. Τσέπη πόσο να βάλουν, 8. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, 7-8 κατοστάρικα. Βεβαίως. Μα δεν είναι. Η μία σφαλιά πέφτει πίσω από την άλλη. Τέτοιες κρατήσεις δηλαδή που έχουν στρατιωτική, δεν υπάρχει πουθενά στο πάμε δημοσίο. Πάμε και στα επιδόματα. Ο πλήθης βραχίας ήταν ανακατάταξη. Όχι, το σημαντικό ποιο είναι και αυτό, εδώ για μένα, είναι η εξαπάτηση του Υπουργείου Οικονομικών. Τι λέει, θα σε ανεβάσω από το 18ο στο 19ο κλιμάκιο. 80 ευρώ, μεικτά, 80 ευρώ είναι αυτό. Πάρα πολύ θετικό, πολύ θετική διάταξη, γιατί έπρεπε τα παιδιά να τα πάρουν κάθε χρόνο, δύο χρόνια, ένα χρόνο, ανάλογα με το βαθμό. Έχουμε αναπροσαρμογή. Καταργήθηκε αυτή τη αριθμική αναπροσαρμογή που είχαμε παλιά. Έτσι, τα χρονοεπιδόματα. Τους δίνετε επιδόματα. Έλεγε το παλιό νομοσχέδιο ότι μέχρι 3 χρόνια θα πάρεις αυτό. Τα επόμενα 3 χρόνια, τι έπρεπε να πάρεις, επίδομα παραμεθωρίου, 100 ευρώ. Επίδομα ειδικών συνθήκων, περίπου 45 ευρώ. Και το σημαντικότερο, τα νυχτερινά. Δουλεύεις από τις 10 το πρωί το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, έπρεπε να πάρεις τα νυχτερινά σου. Τώρα λοιπόν αυτή είναι η εξαπάτηση. Σου δίνω 80 μεικτά, ευρώ μεικτά, άρα τη τσέπη θα πάρεις περίπου 40 ευρώ. Κανονικά έπρεπε να είναι γύρω στα 160. Γύρω στα 200. 200. Γύρω στα 200, 300. Αυτή είναι η εξαπάτηση. Και έρχονται με μία διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο. Μία διάταξη που όλο το νομοσχέδιο είναι μία σελίδα. Η διάταξη η συγκεκριμένη είναι 8 σελίδες. Για να μπερδευτεί ο κόσμος, λέει απαλήφεται μέχρι 3 ετών η λέξη. Τρεις λέξεις. Απαλήφεται μέχρι 3 ετών και κατεβάζει ένα κατεβατό ολόκληρο που δεν μπορεί κανένας να αντιληφθεί. Αυτή είναι εξαπάτηση. Είναι μαχητικός, αλλά όλοι οι Έλληνες που είναι μέσα στο στράτευμα δεν μπορούν να φωνάξουν, δεν μπορούν να διαδηλώσουν. Ό,τι τους πει η υπηρεσία είναι. Αυτό θα πάρεις, αυτό το επίδομα στο δίνω, εκείνο το επίδομα στο κόβω, την υπερορία δεν στη δίνω, το νυχτερινό δεν στο δίνω. Έτσι είναι η στρατιωτική, αυτό θέλω να πω. Ναι, έχουμε βέβαια συνδικαλιστικά σωματεία, μπορούμε να διεκδικήσουμε. Δεν είναι τόσο. Μπορούν να διεκδικήσουμε. Θυμάστε και το 2013 είχαμε κάνει μια μαχητικότατη κινητοποίηση. 24.000 στρατιωτικοί και ανατρέψαμε το μισθολόγιο, έτσι. Είναι, να μην του θυμόμαστε του στρατιωτικού και τα παιδιά των σωμάτων ασφαλείας μόνο στις δύσκολες περιπτώσεις. Γιατί μας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Και κυρίως εμείς τα παραδείγματα που βλέπουμε πολλοί άνθρωποι είναι με τα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Υπάρχουν όμως όλοι βεβαίως. Αυτοί οι υπόλοιποι, οι οποίοι ας πούμε παλεύουν να φυλάξουν τον Εύρο, στις να φυλάξουν θάλασσες, τα σύνορα. Εδώ δεν είδατε το περασμένο διάστημα που δώσανε 600 ευρώ. Και καλά τα πήρανε βέβαια οι συνάδελφοι της ελληνικής αστυνομίας. Καλά τα πήρανε, έτσι. Καλά τα πήρανε. Τέλος πάντων, έτσι, γιατί και αυτοί έχουν. Να μην το συζητήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε ένα επίδομα. Και τι υπόθηκε, ότι φυλάνε τα σύνορα. Δηλαδή, ο στρατός τι κάνει. Πηγαίνει και κόβει μαργαρίτες στα σύνορα. Αρχίζουν οι τριανταφυγές στα αυτά. Είναι εργαζόμενος. Είναι εργαζόμενος. Τον στρατιωτικό πρέπει να τον δούνε ως εργαζόμενο. Έτσι, και για να κλείσουμε, γι' αυτό το ξεκίνησα, ότι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, είναι κατά των εργαζομένων και όχι υπέρ των εργαζομένων. Όλο αυτό το διάστημα το παίζεται, όλοι οι σταθμοί, όλοι τι συζητάμε και εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι και η ενεργεία και η αποστασία, τι συζητάμε στα αυτά, το τι έγινε στα Τέμπη. Αυτό το έγκλημα, γιατί είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα τα Τέμπη, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Το έχουν πει άπαντες, το συζητάμε σκηνητοποιήσεις, πηγαίνουμε σκηνητοποιήσεις και η ενεργεία στρατιωτική
Και καλυμμένα βέβαια, όχι με στολές. Πηγαίνουν και κινητοποιήσει από την αργή και, από την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου. Οι ιδιωτικοί ταξιδεύουν και με το τρένο πάρα πολύ. Χάσαμε δύο ανθρώπους, δεν χάσαμε. Στα 57. Μία επαγγελματία οπλήθηκε και μία σασίτισα μαθήτρια. Θέλω λοιπόν γι' αυτό να αν μου επιτρέψετε, επειδή όντως το έγκλημα το συγκεκριμένο το συζητάμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε με το συγκεκριμένο έτσι και με τις εικόνες. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να ξεχαστεί. Πρέπει να τιμωρηθούν, όχι μόνο ποινικά, αστικά, αλλά και πολιτικά. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ηπέτη. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι ηπέτη. Εδώ πρέπει να το πούμε. Είστε πολύ μαχητικό. Μια μέρα θα σφέρουμε σε ένα πολιτικό πάνελ που κάνουμε. Είμαι και υποψήφιο. Είστε και υποψήφιο. Βεβαίω. Πού κατεβαίνετε, με ποιο κόμμα είστε? Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στη Β' Πειραιά. Α, στη Β' Πειραιά. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία εκεί, να πούμε. Ωραία. Μια μέρα να έρθετε σε ένα πολιτικό πανέλ να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σας φέραμε σαν συνδικαλιστή που ξέρετε τώρα τα στρατιωτικά. Καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν μας υποστηρίξετε, θα έχουμε καμία επιτυχία. Καλή επιτυχία όλο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι. Και επειδή το βλέπουν οι στρατιωτικοί, είναι το μοναδικό κόμμα, και ήθελα να το πω αυτό, είναι το μοναδικό κόμμα που έχει καταθέσει ερωτήματα και για τους οπλίτες βραχίας ανακατάταξης και για τους επαγγελματίες οπλίτες. Πώς? Έχει τους επαγγελματίες οπλίτες. Στο επόμενο θέμα δεσμευόμαστε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Λοιπόν.